θέμα μας το εμείς το εξετάζουμε γενικά, όχι περίπτωση ανασχολείου. Και ζητούμε, έτοιμά μας είναι η έγκριση όλων των ολιγομελών τμήματων στον νομό. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Αρκαδίας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου ΕΠΑΛ Τρίπολης, καθηγητές ειδικοτήτων, γονείς και μαθητές της Αρκαδίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Αρκαδίας, κ. Πάνος Ζαφυρόπουλος, παρέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας για το κλείσιμο δύο τμήματων του Επαγγελματικού Λυκείου Τρίπολης και ενός τμήματος του Επαγγελματικού Λυκείου Μεγαλόπολης, στον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, κ. Μανδρώνη. Αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε στα σχολεία, τα επαγγελματικά λύκεια, τα ΕΠΑΛ. Υπήρχαν σε εκκρεμότητα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ 6 τμήματα που δεν λειτουργούσαν. Τομείς και ειδικότητες που δεν είχαν εγκριθεί από το Υπουργείο. Την Παρασκευή το βράδυ εγκρίθηκαν τα 3 από τα 6 να λειτουργήσουν. Αυτό ήταν μια αποτέλεσμα, ίσως και των δικών σας προσπαθειών, που είδατε με καλό μάτι τα δικά μας αιτήματα. Αιτήματα των καθηγητών και κυρίως της Μεγαλόπολης, που σας είχε επισκεφτεί στην προηγούμενη συνάντηση στην περιφέρεια μαζί με γονείς. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν ακόμη 3 τμήματα. 2 προσέγγιση, 2 στο πρώτο ΕΠΑΛ Τρίπολης και 1 στο ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης. Είναι ολιγομελή, γι' αυτό χρειάζεται η έγκριση και θέλουμε και τη δική σας συνδρομή έτσι ώστε να λειτουργήσουν. Αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω να καταλάβετε, μπαίνουμε μάλλον στην τρίτη φάση των εγγραφών. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά. Η πρώτη φάση έληξε τον Ιούνιο. Με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου, έκριναν μάλλον γρήγορα στο Υπουργείο, έκριναν ότι ήταν ολιγομελή και δεν τους δόθηκε η άδεια σε αυτά, από όλα τα ολιγομελή που ήταν έξι το νόμο. Η ΕΛΜΕ Αρκαδίας έκανε παράσταση διαμαρτυρίας και ιεραρχικά στο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ουσιαστικά είχαμε τη θετική του γνώμη και στη συνέχεια την Παρασκευή στο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, που έγινε συζήτηση, τέθηκαν τα ζητήματα και την Παρασκευή το ίδιο εγκρίθηκαν τα τμήματα που εκκρεμούσαν. Χωρίς να έχουμε επακριβώς τα στοιχεία, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι γίνεται, κατά τη γνώμη μου, αυθαιρέτως μη έγκριση τμήματων. Πρώτα συγκεντρώνουμε τα στοιχεία και όταν έρθει ο χρόνος, βλέπουμε ποια είναι τα ολιγομελή και προχωράμε στην έγκριση. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή εκκρεμούν ακόμα 3 τμήματα. Τομέων και ειδικοτήτων. 2 στα ΕΠΑΛ, στο πρώτο ΕΠΑΛ που είναι μοναδικές ειδικότητες στο νομό, που αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές ή θα αλλάξουν τμήμα, ειδικότητα τομέα ή θα πάνε σε άλλο νομό. Και στη Μεγαλόπολη επίσης ή θα μετακομίσουν σε άλλη πόλη. Ίσως στην Τρίπολη, ίσως στην Καλαμάτα, δεν γνωρίζω πού. Το ένα τμήμα που λείπει. Έστω και ένας μαθητής να είναι, καταλαβαίνετε ότι δίνουμε το εφαλτήριο για να συνεχιστεί, κατά τη γνώμη μας, και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στο νομό. Πέρα από τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρονται στους μαθητές, στις οικογένειές τους, και μιλάμε για τμήματα που υπάρχει ήδη το εκπαιδευτικό προσωπικό. Λειτουργούσαν αυτά τα τμήματα πέρυσι. Δεν έχουμε επιπλέον προσωπικό να θέλουμε να διατεθεί. Πραγματικά ενδιαφέρονται και είναι σοβαρό ζήτημα για αυτούς να λειτουργήσουν φέτος όπως λειτουργούσαν και μέχρι πέρσι τα ενόγω τμήματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κινητοποίηση που έχουν ξεκινήσει και σωματεία και σωματεία, αλλά και γενικότερα οι άλλοι οι γονείς, οι παρατητές και τα, φέραν τα πρώτα αποτελέσματα. Είχαμε την έγκριση που πρέπει αυτό να ολοκληρωθεί. Και εδώ να μην κατάπτωσε το λόγο, να δώσουμε το λόγο στους γονείς και στα παιδιά, να μιλήσουν και τα ίδια και να δείτε από πρώτο χέρι πόσο θέλουν πραγματικά και οι ίδιοι
να λειτουργήσουν φέτος και να λειτουργήσουν τα τμήματα. Ονομάζομαι Ελένη, μητέρα τριών παιδιών. Η κόρη μου, η Μαρία Τσεώνη, δίπλα μου. Βρεθήκαμε στην ειδικότητα κομικών. Ο γιος μου έχει πάρει την πολιτήριο φέτος και θα ξανασυμμετάσχει φέτος το επάνω και ο άλλος μου γιος θα πάει στην πρώτη Λυκείου. Η κόρη μου της αρέσει πολύ η ειδικότητα. Αγαπάει το σχέδιο και αν είναι να πάρει σε άλλη ειδικότητα. Συγκεκριμένα το κύριο Σύμβουλο Προσανατολισμού είχε βρισκευτεί, ποια ειδικότητα της ταιριάζει και επέλεξε αυτή. Δυνατότητα δεν έχουμε να πάμε σε άλλη πόλη, να γνωρίζουμε προς την Τρίπολη και λυπούμαστε πάρα πολύ για την κατάσταση. Από πολύ μικρή ήθελα να γίνω να απολύτηση αρχιτεκτονική και στα σχολείο στη Μεγαλόπολη, είτε πάλι, είτε γενικό λύκειο από που έχει τελειώσει την πρώτη της χρονιά, δεν διδάσκεται σχέδιο. Το σχέδιο διδάσκεται μόνο σε αυτή την ειδικότητα, το τεχνολογικό, μπροστά σας. Θα διαλύσει καθημερινά 70 χιλιόμετρα για να μπορέσει να κάνει πραγματικότητα αυτό που από μικρή φαντάζεται και αγαπάει. Στεναχωρήθηκε και ήρθε σε μεγάλη σύγχυση με όλη αυτή την αλλαγή που έχει προκύψει, διότι δεν ήξερε μετά τι θα κάνει, ευτυχώς όλο το καιρό είχε διαλέξει αυτή τη διαδρομή. Είμαστε από πολύτιμη οικογένεια, έχω άλλα τρία παιδάκια. Το φροντιστήριο, αν πάει στο σχολείο της Μεγαλόπολης, θα χρειαστεί να έρθει πάλι Τρίπολη για σχέδιο, εφόσον τη Μεγαλόπολη δεν υπάρχει. Και αυτό απαιτείται και περισσότερο χρόνο από την συμμαθήτρια που θα χάσει παιδοφυγενέλα και χρήματα, όπως καταλαβαίνετε. Έστω και ένα παιδί να θέλει να φοιτήσει σε ένα από τα δύο τμήματα, εγώ το βρίσκω άδικο να υποβληθεί σε μια τέτοια ταλαιπωρία, να αλλάξει νομό, με συνέπεια την τεράστια οικονομική αφέμαξη από τους γονείς. Παρακαλώ, επιληφθείτε του θέματος να μην γίνει αυτή η αδικία. Τέλος, ο κύριος Μανδρώνης, αφού άκουσε όλες τις τοποθετήσεις, δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην χρειαστεί να κλείσει τα τμήματα. Ξέρετε ότι για μας και για την περιφέρεια, ειδικά για τον Περιφερειάρχη, είναι προτεραιότητα η εκπαίδευση για όλους τους μαθητές. Φανταστείτε τον αγώνα που κάνουμε κάθε χρόνο, εσείς σαν εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς ξέρετε, για τη μεταφορά των μαθητών. Να γίνεται ασφαλής η μεταφορά των μαθητών όπου χρειάζεται, ακόμα όπως είπε και ο Πρόεδρος, εκεί που υπάρχει ένα παιδί σε ένα χωριό, εμείς στέλνουμε μεταφορικό μέσο για να μπορέσει το παιδί αυτό να έχει τις ίδιες δυνατότητες στην εκπαίδευση. Άρα λοιπόν είμαστε όλοι σύμφωνοι και μένουμε σε αυτό. Η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης από την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε εδώ πέρα είχε κάνει την όκληση στον Υπουργό Παιδείας και νομίζω ότι ήδη τα πρώτα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα τρία από τα έξι τμήματα έχουν επανέλθει, να το πω έτσι. Μας μένει η εκκρεμότητα για τα άλλα τρία. Και για αυτά λοιπόν θα γίνει η προσπάθεια από τον Περιφερειάρχη στο μέτρο των δυνατοτητών μας. Ξέρετε ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε εμείς να το λύσουμε αποκλειστικά σαν Περιφέρεια. Εμείς όμως σαν Περιφέρεια είμαστε δίπλα και στους γονείς αλλά κυρίως στους μαθητές και στις μαθήτριες για να μπορούν να εκπληρωθούν τα όνειρά τους και βεβαίως να σπουδάσουν και να πάνε στο τμήμα που θέλουν και να μην αναγκαστούμε ούτε να αλλάξουμε τμήματα και βέβαια ούτε να αλλάξουμε και νομό. Δεν το βλέπω σωστό. Το να γίνει μια μεταφορά, ας πούμε, από Μεγαλόπολη στην Τρίπολη, το καταλαβαίνω, γίνεται και σε πολλά άλλα θέματα και σε πολλά άλλα ζητήματα της εκπαίδευσης, αλλά το να αλλάξουμε νομό είναι κάτι που και εγώ δεν μ' αρέσει προσωπικά και λέω και την προσωπική μου άποψη σε αυτό. Άρα λοιπόν σας λέω ότι από την Περιφέρεια, από τον Περιφερειάρχη, από όλους εμάς και την προηγούμενη εβδομάδα είχατε και τη συνάντηση με τον Χρήστο Λαυρόπουλο, τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη και νομίζω ότι και εκεί καταλήξατε και είχαμε και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα όπως είπα. Πιστεύω ότι και σε αυτό το θέμα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας να καταλάβει ότι θα πρέπει ειδικά η Μεγαλόπολη που έχει και τα ζητήματα όλα της απολιγνητοποίησης δεν πρέπει να αποδυναμωθεί σε τίποτα περαιτέρω. Άρα λοιπόν η προσπάθεια θα γίνει και θα γίνει και πάλι
ούτως ώστε και τα έξι τμήματα να λειτουργήσουν. Εμείς θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια, ο Περιφερειάρχης θα το ξανακάνει για τα υπόλοιπα τρία τμήματα, ούτως ώστε να μην έχουμε κανένα θέμα στο νομό μας. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, να πω καλή σχολική χρονιά σε όλους, να ευχηθώ να μην έχουμε προβλήματα, η σχολική χρονιά που έρχεται να είναι με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα.